Ξεκινάει αύριο η 18η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού Φιλοξένεια 2002 στη Θεσσαλονίκη με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Την εφαρμογή του νόμου για τα φαινόμενα χουλιγανισμού που παρατηρούνται στο ελληνικό ποδόσφαιρο ζητά ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιώργος Λιάνης. Τις απεργιακές κινητοποιήσεις προβαίνουν οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι όλης της χώρας. Η αντικατάσταση εργολάβων για αντιπλημμυρικά έργα ήταν ένα από τα βασικά θέματα που απασχόλησε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο Σαπών. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τις πύλες της ανοίγει αύριο η 18η Διεθνή Έκθεση Φιλοξένεια 2002 στη Θεσσαλονίκη με τη συμμετοχή και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο μάλιστα περίπτερο, η περιφέρειά μας φιλοξενεί και τους 5 νομούς της με στόχο φυσικά την καλύτερη δυνατή προβολή. Καλησπέρα σας κύριε Γιουφτιάδη από την Κομωτινή. Βρίσκεστε στη Θεσσαλονίκη για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στη 18η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Φιλοξενία 2002 που θα ξεκινήσει αύριο και θα βρίσκεται ανοιχτή μέχρι και τις 3 Νοεμβρίου. Καταρχήν, ποιοι συμμετέχουν και σε ποιους αναφέρεται η Έκθεση Φιλοξενία 2002. Η 18η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού Φιλοξένεια που γίνεται σε Θεσσαλονίκη, όπως πολύ σωστά είπατε, ξεκινάει και ανοίγει τις πύλες της αύριο, καταρχήν για τους εμπορικούς επισκέπτες και Σάββατο και Κυριακή είναι ανοιχτή για το κοινό. Η Φιλοξένεια είναι μια έκθεση η οποία απευθύνεται τόσο στους επαγγελματίες του τουρισμού, μιλάμε δηλαδή για τους τουριστικούς πράκτορες, τους ξενοδόχους, τους επαγγελματίες, αλλά τόσο και στο κοινό, τους απλούς επισκέπτες δηλαδή που μπορούν να δούνε τα μέρη τα οποία μπορούν να επισκεφτούν σε όλη την Ελλάδα να περάσουν τις διακοπές τους. Να μας ενημερώσετε για το τι περιλαμβάνει φέτος το περίπτερο της περιφέρειάς μας και ποιος ο στόχος. Κοιτάξτε να δείτε, η περιφέρεια όπως και κάθε χρόνο προσπαθεί να εκπροσωπήσει όλους τους νομούς και τους 5 νομούς της περιφέρειας, παράλληλα και τα 2 πανελλόφωνα νησιά που έχουμε, τη Θράσο και τη Σαμοθράκη. Είναι μια προσπάθεια να δώσουμε το στίγμα μας έτσι ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να επισκεφτεί όχι μόνο κάποια συγκεκριμένη περιοχή, αλλά μέσα από την ενιαία παρουσίαση να πετύχουμε το καλύτερο, το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Αυτή τη φορά έχουμε κάποιο καινούργιο περίπτερο, μια καινούργια κατασκευή. Συνεργαζόμαστε σαν περιφέρεια με το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον ΕΣΥΣΑΤΟ ΦΟΡΕΑ, που στηρίζει τις εκθεσιακές προσπάθειες της περιφέρειας και των επιχειρηματιών. Ο εκθεσιακός χώρος είναι 130 τετραγωνικά μέτρα και πιστεύουμε ότι η κατασκευή είναι από τις πιο εντυπωσιακές που έχουν γίνει ποτέ. Αυτή η συνεργασία με το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τι καινούργιο θα δώσει στην έκθεση, στην παρουσίαση της περιφέρειας? Έχουμε τη δυνατότητα, επειδή η περιφέρεια σαν περιφέρεια δεν έχει κάποιο ειδικό τμήμα για να μπορέσει να προβάλλει έξω το τουριστικό της προϊόν. Ο εκθεσιακός φορέας είναι αυτός ο οποίος παρέχει την τεχνογνωσία και την εμπειρία μέσα από τις εκθέσεις για να μπορέσει να στήσει καλύτερα την όλη παρουσίαση της περιφέρειάς μας και των 5 νομών. Μάλιστα, και να μας περιγράψετε και το στάντ της περιφέρειάς μας, τι θα περιλαμβάνει, τι ακριβώς υλικό. Το έντυπο υλικό είναι υλικό το οποίο μας έχουν στείλει όλα τα νομαρχικά διαμερίσματα. Είναι κάποιο καινούργιο υλικό της περιφέρειας, κάποιες καινούργιες αφίσες. Παράλληλα υπάρχει μια οθόνη όπου θα γίνει προβολή του οπτικοακουστικού υλικού που υπάρχει. Είναι μια καινούργια παραγωγή σε DVD. Και παράλληλα σίγουρα σημαντικό ρόλο παίζουν και οι εκπρόσωποι που έχουμε από κάθε φορέα, τόσο των τοπικών αυτοδιοικήσεων, όσο και των επαγγελματιών, των ξενοδόχων που θα έρθουν εδώ να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια. Σας ευχαριστούμε πολύ και σας ευχόμαστε για ακόμη μια χρονιά καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Όλοι είναι υπεύθυνοι για την υφιστάμενη κατάσταση βίας που επικρατεί κατά τη διάρκεια των ποδοσφαιρικών αγώνων, δήλωσε ο Υφυπουργός Αθλητισμού κ. Γιώργος Λιάνης στην Κομωτινή. Ο κ. Λιάνης επεσήμενε μάλιστα και την αναγκαιότητα εφαρμογής του νόμου, ώστε να τιμωρούνται τελικά άμεσα τα φαινόμενα χουλιγκανισμού που παρατηρούνται σε όλη την Ελλάδα. Ο κόμπος το χτένι έφτασε για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιώργο Λιάνη. Με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα βίας και χουλιγκανισμού παρατηρήθηκαν στον αγώνα ΠΑΟΚ Ολυμπιακού που έγινε στη Θεσσαλονίκη στο γήπεδο της Τούμπας το περασμένο Σαββατοκύριακο. Ο κ. Λιάνης επεσήμανε πως όλοι είναι υπεύθυνοι για την υφιστάμενη κατάσταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο και ζήτησε άμεσα να εφαρμοστεί ο νόμος. Παρ' όλα αυτά εξήρε την αγωνιστική συμπεριφορά των επαγγελματιών παιχτών που τον τελευταίο καιρό γίνεται όλο και καλύτερη. Είναι σε γενικότερη κρίση. Το μοναδικό κομμάτι του επαγγελματικού ποδοσφαίρου που δεν νοσεί είναι οι ίδιοι επαγγελματίες παίκτες. Ιδέστε τους, από αγώνα σε αγώνα είναι καλύτεροι. Δεν μιλάω μόνο σε απόδοση, μιλάω σε συμπεριφορά. Όλοι έχουμε ευθύνες και έχουμε στον πληθυντικό αριθμό για το θέμα του τι συμβαίνει στα γήπεδα πια, αλλά δεν έχουν ευθύνες οι επαγγελματίες παίκτες που παλιά ήταν το α και το ω της ευθύνης. Έχουν γίνει εξαιρετικοί να μην τους ματιάσουν.
Από την άλλη μεριά, αυτά που έγιναν προχθές τα γεγονότα φτάσαν τον κόμπο στο χτένι. Εμείς ζητάμε, και το ζήτησα με πιστικό και φαντάζομαι φορτικότατο τρόπο, να εφαρμόσουν σκληρά τους νόμους προς όλες τις κατευθύνσεις. Είτε αφορά ομάδες, είτε αφορά μεγάλους συλλόγους, είτε μικρούς. Είτε αφορά πόλεις μεγάλες, είτε αφορά μικρές. Είναι θέμα δηλαδή εφαρμογής νόμου και όχι περαιτέρω νομοθετικής ρύθμισης. Όχι βέβαια, ο τελευταίος νόμος που έχουμε κάνει είναι δρακόντιος. Και για τους οπαδούς, χούλιγκανς, δεν είναι οπαδοί αυτοί, που κάνουν αυτά, τους εξορίζει και τους αφορίζει από τα γήπεδα, αναγκάζοντάς τους να πηγαίνουν στα αστυνομικά τμήματα και να δίνουν παρόν όπως γίνεται στην Αγγλία. Και αυτό πρέπει να πράξουν από κάποιο σημείο και πέρα αυτοί που έχουν τα πλέον. Τους νόμους στα χέρια τους. Να μην υπάρχει ανομία και να μην υπάρχει αθωότητα χωρίς με την κακή έννοια. Δηλαδή να μην τους χαρίζονται. Όσον αφορά τα αιτήματα των πρόεδρων των ομάδων της μεγάλης κατηγορίας, ο κύριος Γιάννης τα χαρακτήρισε υπερβολικά και ζήτησε από αυτούς ψυχραιμία και νυφαλιότητα με στόχο να αναβαθμιστεί το επαγγελματικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Από εκεί και πέρα, στο άλλο κομμάτι του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, περιμένουμε την πρόταση των πρόεδρων, η οποία θα έρθει. Εμείς από τους πρόεδρους ζητάμε πιο ψυχραιμία, πιο νυφαλιότητα, λιγότερη ακρότητα και ζητάμε να μην ζητάνε από την πολιτεία λεφτά που δεν δικαιούνται. Γιατί λεφτά δεν θα πάρουν από την πολιτεία. Θα πάρουν όμως τη δυνατότητα μέσα από το έργο που θα τους δώσει η πολιτεία και το νόμο που έχουν στα χέρια τους να κάνουν καλύτερα το επαγγελματικό του πρωτάθλημα. Με 26 θέματα στην ημερήσια διάταξή του, συνεδρίασε χτες το Δημοτικό Συμβούλιο των Σαπών στη διάρκεια μάλιστα της συνεδρίασης αυτής. Το Συμβούλιο αποδέχτηκε τελικά και την επιχορήγηση ύψους 43.934 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών, ενώ προχώρησε και στη διεύρυνση του συνόλου των αντιπλημμυρικών έργων στους πληγέντες πρόσφατα οικισμούς. Η αποδοχή πίστωσης από το Υπουργείο Εσωτερικών για τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα του προσεχή χειμώνα, αλλά και η εγκατάσταση εργολάβων για διπλημμυρικά έργα στο Δήμο των Σαπών, ήταν από τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν χθες στο Τακτικό Δημοτικό Συμβούλιο των Σαπών. Όπως επισημαίνει ο Δήμαρχος Δίνος Χαριτόπουλος, και ύστερα από εντολή του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εγκαταστάθηκαν στις ΣΑΠΕ συνεργεία για διπλημμυρικά έργα, ύστερα από τις εκτεταμένες πλημμύρες της 6ης Οκτωβρίου. Συνεδρίασε χθες βράδυ το Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική συνεδρίαση του Δήμου Σαπών. Τα θέματα που μπορούμε να τα χωρίσουμε ήταν αρκετά και σημαντικά σε κάποιες ενότητες. Καταρχήν υπήρχε μια αποδοχή πίστωσης από το Υπουργείο Εσωτερικών για την αντιμετώπιση εκτάκτων καιρικών φαινομένων. Αυτή η πίστωση προήλθε μετά από την επικοινωνία μας με τον Υπουργό και ύστερα από τις καταστροφικές πλημμύρες της τελευταίας περίοδου. Και βέβαια ευελπιστούμε ότι στη συνέχεια θα υπάρχουν και άλλες πιστώσεις για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό. Παραλλήλως συζητήσαμε και για το θέμα της εγκατάστασης εργολάβων και λειτουργίας των αντιπλημμυρικών έργων στο Δήμο μας με εντολή του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας μετά τις παρατεταμένες βροχοπτώσεις της 6ης Οκτωβρίου και τις καταστροφές που προκάλεσαν σε πολλά χωριά του Δήμου μας. Αμέσως σε συνεννόηση με τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας είχαμε την εγκατάσταση συνεργείων για τη δημιουργία αντιπλημμυρικών έργων σε πολλά σημεία του Δήμου Σαπών. Αυτά προχωρούν και εξετάσαμε και την πορεία τους, αλλά και έγινε και η συζήτηση για την ανάθεση αυτών των έργων στους εργολάβους οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Παράλληλα, στο Δημοτικό Συμβούλιο των Σαπών συζητήθηκαν και θέματα αποζημιώσεων σε αγρότες, ενώ αποφασίστηκε η αύξηση των δημοτικών τελών σε ένα ποσοστό της τάξης του 3%. Η αύξηση των δημοτικών τελών, όπως βεβαίωσε ο Δήμαρχος, κυμαίνεται στα λογικά πλαίσια του πληθωρισμού και αφορά δημοτικά θέλη, φωτισμού, καθαριότητας, νερού, λαϊκής αγοράς, αλλά και τέλη πεζοδρομίου. Ένας άλλος κύκλος θεμάτων ήταν οι αυξήσεις των δημοτικών τελών, οι οποίες με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κυμάνθηκαν στο 3%, γιατί έτσι κρίναμε ότι περίπου σύμφωνα και με τον πληθωρισμό θα έπρεπε να γίνουν. Αφορούν την αύξηση στο νερό, στο φωτισμό, στην καθαριότητα και λαϊκή αγορά και τέλη πεζοδρομίου. Για το θέμα των τελών βοσκής δεν υπήρξε καμία αύξηση, ήταν μηδενική και έτσι θα συνεχιστεί με τα ίδια τιμολόγια τα περσινά. Και ένας άλλος κύκλος θεμάτων ήταν η συζήτηση για κάποιες αποζημιώσεις χωραφιών αγρών που έχουν πληγεί από εργασίες που εκτέλεσαν συνεργεία του Δήμου μας ή επίσης οι άδειες σε καταστήματα και η συζήτηση αιτήσεων για παρατάσεις οικοπαίδων δικαιούχων που είχαν υποχρεώσει να ανεγείρουν κατοικία μέχρι φέτος και τους δίνουμε παράταση ενός χρόνου.
Η ικανοποίηση οικονομικών αλλά και θεσμικών ετοιμάτων είναι ο στόχος της απεργιακής κινητοποίησης που πραγματοποιούν από την Παρασκευή ισοφρονιστικοί υπάλληλοι όλης της χώρας. Ειδικότερα, κατά τις κινητοποίησεις δεν θα γίνονται επισκεπτήρια συγγενών κρατουμένων και συνηγόρων εκτός από έκτακτα περιστατικά. Σε απεργιακές κινητοποίησεις προχωρούν από την Παρασκευή ισοφρονιστικοί υπάλληλοι όλης της χώρας με έτοιμα την ικανοποίηση οικονομικών ετοιμάτων, ενώ εμφανίζονται αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποίησεις τους. Όπως αποφάσισε ομόφωνα η Ομοσπονδία Ισοφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδας, από την Παρασκευή και για μία εβδομάδα θα πραγματοποιούνται 3 ώρες στάσεις εργασίας το πρωί και το απόγευμα, ενώ το Σάββατο 9 Νοεμβρίου η στάση εργασίας θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 3 το μεσημέρι. Ειδικότερα, κατά τις κινητοποίησεις δεν θα γίνονται επισκεπτήρια συγγενών κρατουμένων, επισκεπτήρια συνηγόρων, παραλαβές και μεταγωγές κρατουμένων, εκτός από έκτακτα ιατρικά περιστατικά και αποφυλακίσεις λόγω συμπλήρωσης 18 μήνου. Ξεκινάμε απεργιακές κινητοποίησεις την Παρασκευή. Σε πρώτη φάση, για μια εβδομάδα θα γίνουν 3 ώρες θέσεις εργασίας από 7.30 μέχρι 10.30 το πρωί και από 3 έως 6 το απόγευμα. Είναι για αιτήματα οικονομικής και θεσμικά αιτήματα. Ανάμεσα στα αιτήματα των σοφρονιστικών υπαλλήλων εντάσσεται η υλοποίηση των δεσμεύσεων των πολιτικών ηγεσιών, των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Οικονομικών για την αύξηση του σοφρονιστικού επιδόματος κατά 132 ευρώ, η αύξηση της αποζημίωσης για υπερορίες από 17 ευρώ σε 45 ευρώ, καθώς και θεσμικά αιτήματα. Έχει έρθει ένα χαρτί από την Ομοσπονδία μας κάτω. Είναι η υλοποίηση των αποφάσεων του Μαρτίου που είχε γίνει το συνέδριο των αντιπροσώπων της ΟΣΥΕ κάτω στην Αθήνα. Ζητάμε το διπλασιασμό του σοφρονιστικού επιδόματος, την αύξηση της αποζημίωσης για τα Σάββατα. Αυτά είναι τα οικονομικά. Θεσμικά, αποσυφόρηση των φυλακών, πάγιο αίτημά μας, πρόσληψη υπαλλήλων. Αυτά είναι τα βασικά αιτήματα, αυτά που μας απασχολούν και αυτά που κάνουν τον κλάδο μας. Είχαμε κάποιες κινήσεις των σοφρονιστικών υπαλλήλων της Κομωτινής, των δικαστικών φυλακών της Κομωτινής, πριν ένα μήνα περίπου, με κάποιες αποσπάσεις. Τι τελικά έγινε με αυτό? Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες τις οποίες κάναμε, τα άτομα τα οποία ήταν αποσπαστούν στο Θήβα φύγανε. Ο ένας έφυγε, ο άλλος είναι να φύγει τώρα. Δεν μπορέσαμε να κάνουμε τίποτα παρά τις κινητοποίησεις που κάναμε. Ελπίζουμε ότι με την πρόσκληση των καινούριων υπαλλήλων να επανέλθουν στις θέσεις τους. Η πρόσληψη καινούριων υπαλλήλων θα γίνει πότε και πώς περίπου θα είναι? Επειδή κατεβήκαμε κάτω στην Αθήνα, έχουμε τη δέσμευση του Γενικού Γραμματέα και του Ιδρύματος Προσωπικού ότι μέσα στον Νοέμβριο θα προκηρυχθούν για πρώτη φάση 350 θέσεις υπαλλήλων εσωτερικής φύλαξης. Αυτούς που μας αφορούν εμάς. Ελπίζουμε να γίνουν. Εκπρόσωποι του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Γερμανίας από την πόλη της Νιρεμβέργης επισκέφτηκαν χθες τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στην Καβάλα. Εκεί μάλιστα είχαν και την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τα μέλη του τοπικού ΠΑΣΟΚ και να ενημερωθούν για τα πολιτικά δρόμενα του Δήμου. Σε αφορμή από την αναδρομή, την πολιτική αναδρομή των δημοτικών πραγμάτων στην Νιρεμβέργη, μου δίνεται ευκαιρία να πω και εγώ ότι στον Δήμο Καβάλας επί 16 χρόνια το ΠΑΣΟΚ είχε την Δημαρχία. Jetzt, wo Sie erwähnt haben, wie das bei Ihnen so ist, wer gewählt war und dass Sie traditionell also eigentlich einen Oberbürgermeister von der SPD haben, möchte er auch sagen, dass wir über 16 Jahre lang hier in Kavala einen Bürgermeister von der PASOK-Partei hatten. Όπου βέβαια και οι πρώτες συζητήσεις για την αδελφοποίηση. Εκπρόσωποι του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Γερμανίας από την πόλη Νιρεμβέργη επισκέφτηκαν χθες τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στην Καβάλα και συνομίλησαν με τα αντίστοιχα μέλη του τοπικού ΠΑΣΟΚ. Haben angefangen als Bürgermeister noch der Bürgermeister von der PASOK-Partei. Mit dem dort Dimarco und Lefteri Athanasiadis. Und das war der Herr Lefteris Athanasiadis. Άλλωστε, οι φιλικές σχέσεις που έχουν οι πόλοι της Νιρεμβέργης με την Καβάλα είναι έντονες λόγω αδελφοποίησης τους και η χθεσινή ήταν μια ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων τόσο για τα τοπικά όσο και για τα διεθνή θέματα. Επανελήφθη το ίδιο παρά το γεγονός του ότι σε επίπεδο νομού Καβάλας και σε επίπεδο των περισσότερων δήμων του νομού Καβάλας το ΠΑΣΟΚ πήγε πάρα πολύ καλά. Την αντιπροσωπεία της Νιρεμβέργης υποδέχτηκε το μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ, Άγγελος Προβιστάλης, ο οποίος είχε και το ρόλο του αφηγητή για τα πολιτικά δρόμενα του Δήμου.
Leider ist es auch nicht gelungen, in diesen Wahlen dieses Jahr wieder einen Bürgermeister der Passau zu wählen, obwohl unsere Partei sehr gut abgeschnitten hat, im Allgemeinen, also in diesen Wahlen. Επίσης θα θέλαμε να γνωρίσουμε στους συντρόφους μας και την συντρόφισσα την Ελένη Τσουφιανίδου, μέλος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής. Στα μέσα Νοεμβρίου αναμένεται να εγκαινιαστεί και η νέα Δημοτική Βιβλιοθήκη της Καβάλας, ένα πενταόροφο κτίριο, συγκεκριμένα στην οδό Κασάνδρου. Θα συστεγάζονται αίθουσα εκδηλώσεων, χώρους με εφημερίδες και περιοδικά και φυσικά η μεγάλη συλλογή βιβλίων που διαθέτει ο Δήμος της Καβάλας. Σε ένα πενταόροφο κτίριο της οδού Κασάνδρου μεταφέρεται η Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας. Σε ένα σύγχρονο χώρο θα συστεγαστεί η αίθουσα εκδηλώσεων, χώρος για με εφημερίδες και περιοδικά, συντηρώ και βέβαια η μεγάλη συλλογή βιβλίων που διαθέτει ο Δήμος. Η βιβλιοθήκη, ένα κόσμο για το Δήμο Καβάλας, αναμένεται να λειτουργήσει στα μέσα Νοεμβρίου και να προσφέρει ξεχωριστές στιγμές χαλάρωσης στο αναγνωστικό κοινό της πόλης. Δεν είναι ένα όνειρο μόνο του αναγνωστικού κοινού, δεν είναι ένα όνειρο όλων των δημοτών δηλαδή της Καβάλας, είναι ένα όνειρο βασικά και της διοίκησης του Δήμου αλλά και των υπαλλήλων, οι οποίοι πώς και πώς περίμεναν να φύγουμε από εκείνο το κτίριο, το οποίο δεν μπορούσε πια να ανταπεξέλθει και για το αναγνωστικό κοινό, για την πληθώρα του αναγνωστικού κοινού που επισκεπτόταν τη συγκεκριμένη βιβλιοθήκη, αλλά και οι ανάγκες πια της βιβλιοθήκης δεν μπορούσαν να εξυπηρεθούν με εκείνο το κτίριο. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε ένα σημείο που μπορούμε να πούμε ότι θα έρθουμε στην καινούργια βιβλιοθήκη, όπως ο Δήμαρχος επισκέφθηκε προχθές και μας είπε ότι να λειτουργήσουμε μέσα στο Νοέμβριο. Υπάρχει και η υποδομή, θα έλεγα, ώστε να κάνουμε το ξεκίνημα. Γιατί μπορεί να μην ξεκινήσει όλα όπως θα τα θέλαμε, αλλά μέσα στους επόμενους μήνες νομίζω ότι όλη αυτή η πενταόροφη βιβλιοθήκη θα λειτουργήσει όπως ακριβώς την είχαμε οραματιστεί, δηλαδή με τα CD-ROM της, με την αίθουσα των εκδηλώσεών της, με το αρχείο των εφημερίδων στο ισόγειο, με τους δύο ορόφους αναγνωστική βιβλιοθήκη και δανειστική βιβλιοθήκη. Προς το παρόν πάντως μέσα στο Νοέμβριο θα λειτουργήσουμε αναγνωστική και δανειστική βιβλιοθήκη σε έναν όροφο, θα λειτουργήσει η αίθουσα εκδηλώσεων στον τελευταίο όροφο, καθώς επίσης και περιοδικά εφημερίδες και τα διοικητικά στον πρώτο όροφο. Τα υπόλοιπα, θα έλεγα, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας βιβλιοθήκης θα τακτοποιηθούν. Άλλωστε, μην ξεχνάτε κάτι πολύ βασικό, ότι το προσωπικό της βιβλιοθήκης είναι ελάχιστο, τόσο που δεν αρκούσε ούτε στον νέο όροφο της βιβλιοθήκης που λειτουργούσαμε. Παρόλες τις δυσκολίες που συνάντησαν οι υπεύθυνοι του Μουσείου Καπνού στην Καβάλα, συνεχίζουν τις εργασίες για τη δημιουργία του Μουσείου Καπνού. Ήδη ο χώρος εγκαινιάζεται και σύντομα μάλιστα οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν από κοντά εκθέματα που αφορούν τον καπνό γενικότερα. Έργα βελτίωσης πραγματοποιούνται στο Μουσείο Καπνού στην Καβάλα. Όπως είχαν υποσχεθεί οι αρμόδιοι φορείς, η ανακαίνιση του μουσείου υλοποιείται ώστε να προσφέρει στο κοινό της πόλης ένα ανανεωμένο εκθεσιακό χώρο. Παρόλο στις αντιρρήσεις που είχαν κάποιοι και δεν ήθελαν να προχωρήσει το έργο, δηλώνει πικραμένος ο υπεύθυνος του μουσείου Γιάννης Βίσκας, το έργο προχωρά και θα ολοκληρωθεί. Όπως είχαμε υποσχεθεί, όταν μας ανέθεσε την ευθύνη το Δημοτικό Συμβούλιο σε μένα και στους υπολείπους συνεργάτες για το Μουσείο Καπνού, εμείς καταλάβαμε ειρηνικά το κτίριο, το συντηρήσαμε. Βλέπετε, έχουν γίνει πάρα πολλές εργασίες σε αυτό το χώρο που δεν ήταν όπως ήταν παλιά. Το βάψαμε, τα διαχωρίσματα, τα πάντα, όλες οι εργασίες οικοδομικές έχουν γίνει. Αυτή τη στιγμή ξεκινάει το τρίψιμο του πατώματος. Το υλικό όλο το οποίο του Εθνικού Οργανισμού Καπνού βρίσκεται εδώ στον Εθνικό Οργανισμό Καπνού, το οποίο μεταφέραμε από άλλες καπνακοθήκες που το είχαν, είναι συντηρημένο και έτοιμο να στηθεί. Αυτές ήταν, κυρίες και κύριοι, απόψινες βραδινές ειδήσεις από το Art Channel. Από εμάς, καλή σας νύχτα.